στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες, τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία. Και μπορείτε να δείτε εδώ τι υποδομές έχουμε εξασφαλίσει για να μπορέσουμε να κάνουμε στεγάνωση στη στέγη. Κάτσαμε με πέσμα. Έχει φυτρώσει η χλωρίδα. Ενδεχομένως σε λίγο θα αναπτυχθεί και πανίδα. Γι' αυτό εδώ είναι ανελαστική ανάγκη και επίγουσα. Γιατί δεν θέλω να σκεφτώ, ελάτε να δείτε το αυλάκι που έχουν σκάψει με κασμά. Δηλαδή καταστάσεις των 32 ώρων. Θέλω να βρείτε εσείς το νερό. Αυτό το πληρώσαμε εμείς. Βεβαίως. Πληρώσαμε ακόμη και ακόμη αυτή εδώ. Κάποιος από το νοσοκομείο εργαζόμενος και εγώ του είπαν πήγαινε κάνε αυτή τη δουλειά. Τι να κάνει, αυτό που έγινε είναι και έγκλημα. Κατέστρεψε όλη την υπάρχουσα μόνωση, δήθεν γιατί λιμνάζαν τα νερά, μπουλώσαν τα λούκια, πετάξαν μέσα στα λούκια μπουκάλια με πλαστικά, με πέτρες και λοιπά για να φρακάρουν και έγινε εδώ λίμνη η οποία τώρα χρειάζεται να ξυλωθεί όλο αυτό το πράγμα. Να μπει, δεν τα ξέρω και λοιπά, μόνωση, στεγάνωση. Ή μήπως πρόκειται για κακοτεχνία και αρκετά, γιατί αυτά έχουν κάποια προοπτική. Πρόκειται για πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι και δολιοφθορά. Τι να σας πω, πώς κλείνουν τα ρούχα. Δείτε τα φυτά. Τα φυτά πάρτε μένα. Τα φυτά εδώ σε λίγο θα κυκλοφορούν οι σκαρζόχοιροι, οι θήκες. Αυτή είναι μια εικόνα κατά την άποψή μου αλόγιστης κατασπατάλησης σπόρων και ξεφεύγει από τα όρια της προμήθειας. Είναι τόπια υφάσματος, βεβαίως για τις ανάγκες του νοσοκομείου, δεν είναι για κάτι άλλο. Αλλά αγορασμένα τόσο μαζικά, όλα αυτά που βλέπετε και δεν είναι και σε ράφια, είναι τόπια υφάσματος που έχει να κάνει με το ρουχισμό βεβαίως. Αλλά οι ποσότητες είναι τρομακτικές. Για τις ανάγκες. Για μπλούζες, ρούχα χειρουργείου. Από εδώ θα φτιάξουμε τις καινούργιες, έχουμε παραγγείλει στις γαζότρες του νοσοκομείου Καρδίτσας. Να φτιάξουμε τις καινούργιες στολές των νέων καθαριστριών που θα στελεχώσουν τις ατομικές συμβάσεις. Έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση ότι θα το έχουμε άμεσα στις επόμενες 10 μέρες, αλλά και να μην το έχουμε δεν πειράζει, για μία εβδομάδα μπορεί να φορέσουν κλασικά ρούχα μέχρι να έρθουν τα δικά τους. Είναι 100% βαμπάκια. Πότε έχει γίνει αυτή η προμήθεια? Δεν ξέρω. Είναι εδώ υφάσματα. Ιστορικά σε πίδικα. Και θα ανοίξει μαγαζί. Τεριλέν. Λοιπόν, είναι ενδεικτικό γιατί η χώρα... Πήγε καλά. Όχι, αυτά είναι χρήσιμα, αναλώσιμα. Είναι διάφορα. Κάποια μπορεί να είναι χρήσιμα. Υπάρχουν πολλά, ειδικά στα γραφικά, που είναι άχρηστα. Αυτά είναι μαξιλάρια. Μήπως πρόκειται για μια προμήθεια και αρκετά συμφέρουσα, μια μεγάλη προμήθεια συμφέρουσα? Κάποια από αυτά μπορεί να είναι συμβατικά, κάποια μπορεί να είναι εξωσυμβατικά. Σημασία έχει αυτό που λέει, πάρε είτε στο συμβατικό γίνει χωρίς προγραμματισμό. Αυτά είναι βιβλία τα οποία είναι βιβλία πρωτοκόλων κλπ. Εκτός από το υπάρχει κάτι άλλο που κρύβω. Εντάξει, άμα καθίσουμε, μια εικόνα είναι. Υπάρχουν κι άλλα. Άμα καθίσουμε, αυτά είναι βιβλία πρωτοκόλλων και λοιπά. Δηλαδή, γίνονται από αυτά τα υφάσματα. Στοκ. Πώς? Από αυτά τα υφάσματα, πόσες στόλες μπορούν να γίνουν? Τι να σας πω, εγώ. Εντάξει, δεν είμαι ράφτης. Αλλά ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένα πουκάμισο στο διπλόφαρδο, γιατί όλα αυτά είναι διπλόφαρδα, θέλει για χοντρούς όπως εγώ, μη με. Θέλει 1,5 μέτρο, ας πούμε. Τι 1,5, λίγο, 1,20. Το πουκάμισο για ευτραφείς. Και για περισσότερο από μένα αυτό 1,20 το διπλόφαρδο. Ωραία, μέσω όρο. Κάθε τόσο πόσες στολές βγαίνουν? Δεν μπορώ να το ξέρω. Κύριε Κιτά. Είναι και για σεντόνια αυτό το τόσο. Υπάρχουν ορισμένα άσπρα που είναι για σεντόνια, τα οποία είναι από εδώ. Τα υπόλοιπα όλα είναι για στολές. Όλα.
στον τοίχο συνομενού επιτρέπεται. Είναι μερικά που είναι και για συντόνια αυτά. Είναι και για συντόνια. Άσπρα τα οποία είναι και για συντόνια. Ερώτηση, εμείς οι γαζότες δεν έχουμε, τις μηχανές μας, τις δικές μας μηχανές, τις δώσαμε στο νοσοκομείο Καρδίτσας, γιατί εκεί είχαν γαζότες, δεν είχαν μηχανές. Κύριε Διοικητά, συγγνώμη τώρα, εσείς καταγγέλλετε επίσημα τώρα ως νέος διοικητής του νοσοκομείου Ιδρύματος αλόγιστη προμήθεια υλικών. Καταγγέλλω, δεν χρησιμοποιώ τέτοια λέξη, σας δείχνω μία διαπίστωση, μία εικόνα που μη ορθολογικής διαχείρισης πόρων. Αυτό. Ωραία. Μα υπάρχει τιμά προμηθειών, υπάρχει επικεφαλής, προϊστάμενος. Κοιτάξτε, αυτά είναι. Αυτά μπορείτε να ζητήσετε. Δεν σα είστε πολυτεχνείο προφανώς, αλλά αυτά... θέλω να πω ότι εμείς φτάσουμε στην ουσία και να μεταδώσουμε. Πάμε πάνω. Να κάνουμε το πρέπει να μεταδώσουμε. Να κάνουμε την κουβέντα.